Είμαι καλά, ξεπερνάω τραυματισμούς και προβλήματα και με τη βοήθεια του Θεού θα έρθω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ. Μανά μου, σε λατρεύω. Ωραίο, ναι. Μάνα μου, συγκινητικό. Σε λατρεύω, θα γυρίσω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ, τις έγραψε. Συγκινήθηκε το κοριτσάκι μου για την μανούλα που άκουσε. Ήταν από τις λίγες στιγμές του Survivor που μας άγγιξαν έτσι. Γιατί ό,τι ηλικία και να φτάσεις, ρε παιδί μου, το μάνα σ' αγαπάω και σε λατρεύω, θα το λες και θα βουρκώνεις. Αυτό ισχύει πάντα και λίγο αργότερα είπε και στο συμβούλιο ο άνθρωπος ότι έχασε ξαφνικά τον μπαμπά μου και δέθηκα πιο πολύ με τη μανούλα μου. Γιατί τώρα είναι διπλός ο ρόλος, να στηρίξει και τη μαμά του, να στηρίξει και τον εαυτό του, να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μα το είπε ότι μπήκε για το έπαθλο για να στηρίξει την οικογένειά του, η οποία αποδομήθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατο του μπαμπά του. Είμαι καλά, ξεπερνάω τραυματισμούς και προβλήματα και με τη βοήθεια του Θεού θα έρθω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ. Μανά μου, σε λατρεύω. Ωραίο, ναι. Μάνα μου, σε λατρεύω, θα γυρίσω δυνατός και θα σου μαγειρεύω εγώ, τις έγραψε. Συγκινήθηκε το κοριτσάκι μου για την μανούλα που άκουσε. Όλοι συγκινήθηκαμε. Ήταν από τις λίγες στιγμές του Survivor που μας άγγιξαν έτσι. Γιατί ό,τι ηλικία και να φτάσεις, ρε παιδί μου, το μάνα σ' αγαπάω και σε λατρεύω, θα το λες και θα βουρκώνεις. Αυτό ισχύει πάντα και λίγο αργότερα είπε και στο συμβούλιο ο άνθρωπος ότι έχασε ξαφνικά τον μπαμπά μου και δέθηκα πιο πολύ με τη μανούλα μου. Γιατί τώρα είναι διπλός ο ρόλος, να στηρίξει και τη μαμά του, να στηρίξει και τον εαυτό του, να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μα το είπε ότι μπήκε για το έπαθλο για να στηρίξει την οικογένειά του, η οποία αποδομήθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατο του μπαμπά του.